Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 792. Σελίδα 792 είναι από το βιβλίο Δανιήλ, το 5ο κεφάλαιο και το 30 εδάφιο. Έψιλον κεφάλαιο, 30 εδάφιο, βιβλίων Δανιήλ, σελίδα 792. Πέμπτο κεφάλαιο, 30 εδάφιο, σελίδα 792. Την αυτήν νύχταν εφωνεύθη ο Βαλτάσαρο βασιλεύς των Χαλδαίων και Δαρίος ο Μήδος έλαβε τη βασιλεία ον περίπου 62 ετών. Αρεστόν εφάνη εις τον Δαρίο να καταστήσει επί του βασιλείου 120 σατράπας δια να είναι φόλου του βασιλείου και επ' αυτούς τρεις προέδρους εις τον οποίον είτο ο Δανιήλ. Δια να αποδίδωση λόγων εις αυτούς εις ατράπε ούτη και ο βασιλεύς να μη ζημιώνεται. Τότε ο Δανιήλ ούτως προετοιμήθη υπέρ τους προέδρους και σατράπας, διότι πνεύμα έξωχον είτο εν αυτό, και ο βασιλεύς εστοχάστη να καταστήσει αυτόν εφόλου του βασιλείου. Οι δε πρόεδροι και οι σατράπες ζήτουν να εύρωση πρόφασιν κατά του Δανιήλ επί το εκ των υποθέσεων της βασιλείας. Πλην δεν είναι δύνατο να εύρωση ουδέ μίαν πρόφασιν, ουδέ αμάρτημα, διότι είτο πιστός. Και δεν ευρέθη εν αυτό ουδέν σφάλμα και ουδέν αμάρτημα. Και είπαν οι άνθρωποι ούτι, δεν θέλομεν ευρύ πρόφασιν κατά του Δανιήλ τούτου εκτός εάν εύρωμεν τι εναντίον αυτού εκ του νόμου του Θεού αυτού. Τότε οι πρόεδροι και οι σατράπε ούτι συνήχθησαν εις τον βασιλέα και είπαν προς αυτόν, «Βασιλεύ Δαρίε, ζήθη στον αιώνα. Πάντες οι πρόεδροι του βασιλείου, οι διοικητέ και οι σατράπε, οι αυλικοί και οι τοπάρχε, συνεβουλεύθησαν να εκδοθεί βασιλικόν ψήφισμα και να στηριχθεί απαγόρευσης ότι ως της κάμη αίτησιν τεινά, παρ' οποιουδήποτε Θεού οι άνθρωποι έως 30 ημερών εκτός παρασού βασιλεύ, ούτως να ρυφθεί στον λάκο των λεόντων. Τώρα λοιπόν βασιλεύ, κάμε την απαγόρευσην και υπόγραψον το ψήφισμα δια να μην αλλαχθεί κατά τον νόμο των Μίδων και Περσών ως της δεν ακυρούται. Όθεν ο βασιλεύς Δαρίος υπέγραψε την γραφήν και την απαγόρευσην. Και ο Δανιήλ καθώς έμαθεν ότι υπεγράφει η γραφή, εισήλθεν εις τον οίκον αυτού και έχουν τα στηρίδας του κοιτώνος αυτού ανεωγμένας προς την Ιερουσαλήμ έπιπτε επί τα γόνατα αυτού τρεις της ημέρας προσευχόμενος και δοξολογών ενώπιον του Θεού αυτού καθώς έκαμνε πρώτερον. Τότε οι άνθρωποι εκείνοι συνήχθησαν και έβρικαν τον Δανιήλ κάμνοντα αίτησιν και οικετεύοντα ενώπιον του Θεού αυτού. Όθεν προσελθόντες ελάλησαν έμπροσθεν του βασιλέως περί της βασιλικής απαγορεύσεως λέγοντες, δεν υπέγραψας απόφασιν ότι πας άνθρωπος ως της κάμνη αίτησιν παρ' οποιουδήποτε Θεού ή ανθρώπου έως 30 ημερών εκτός παρασού βασιλεύ θέλει ρυφθεί εις τον λάκο των λεόντων. Ο βασιλεύς απεκρίθηκε, είπε, αληθινός είναι ο λόγος, κατά τον νόμο των Μίδων και Περσών ως της δεν ακαιρούται. Τότε απεκρίθησαν και είπαν έμπροσθεν του βασιλέως, ο Δανιήλ εκείνος ο εκ των ιών της εχμαλωσίας του Ιούδα δεν σε σέβεται, βασιλεύ, ουδέ την απόφαση την οποία υπέγραψας, αλλά κάμνη την δέησιν αυτού τρεις της ημέρας. Τότε ο βασιλεύς ως ήκουσε τους λόγους ελυπήθη πολύ επ' αυτό και φρόντιζε εγκαρδίως περί του Δανιήλ να ελευθερώσει αυτόν και ηγονίζεται μέχρι της δύσεως του ηλίου δια να λυτρώσει αυτόν. Τότε οι άνθρωποι εκείνοι συνήχθησαν εις τον βασιλέα και είπαν προς αυτόν, «Έξευρε βασιλεύ, ότι ο νόμος των Μίδων και Περσών είναι ουδεμία απαγόρευσης ούτε διαταγή την οποία κάμνει ο βασιλεύς να ακυρούται». Τότε ο βασιλεύς προσέταξε και έφεραν τον Δανιήλ και έριψαν αυτόν εις τον λάκο των λεόντων. Ελάλησε δε ο βασιλεύς και είπε προς τον Δανιήλ, «Ο Θεός σου, τον οποίον εσύ λατρεύεις ακαταπαύστος, αυτός θέλεις ελευθερώσει». Και φέρθης λίθος και επετέθη επί το στόμα του λάκου και ο βασιλεύς εσφράγισε αυτόν δια της ιδίας αυτού σφραγίδος και δια της σφραγίδος των μεγιστάνων αυτού, δια να μην αλλοιωθεί μηδέν περί του Δανιήλ. Τότε ο βασιλεύς πήγε εις το παλάτιον και διενυκτέρευσε νηστικός. Και δεν εφέρτησαν έμπροσθεν αυτού όργανα μουσικά και ο ύπνος αυτού έφυγε από αυτού. Εξηγέρθη δε ο βασιλεύς πολλά εν ωρίς το πρωί και πήγε με τα σπουδής εις τον λάκο των λεόντων.
Και ότε ήλθεν εις τον Λάκον, εφώνησε μεταφανής κλάθ μοιράς προς τον Δανιήλ και λάλησον ο βασιλεύς και είπε προς τον Δανιήλ, «Δανιήλ, δούλε του Θεού του ζώντος, ο Θεός σου, τον οποίον συλλατρεύεις ακαταπαύστος, ειδηνήθη να σε ελευθερώσει εκ των λεόντων». Τότε ελάλησεν ο Δανιήλ προς τον βασιλέα, «Βασιλεύ, ζήθη στον αιώνα, ο Θεός μου απέστειλε τον άγγελον αυτού και έφραξε τα στόματα των λεόντων και δεν με έβλαψαν, διότι αθωότης ευρέθη εν εμή ενώπιον αυτού και έτι ενώπιον σου βασιλεύ πτέσμα δεν έπραξα». Τότε ο βασιλεύς μεγάλωσε χάρη επ' αυτό και προσέταξε να αναβιβάσωση τον Δανιήλ εκ του Λάκου. Και ανεβιβάστη ο Δανιήλ εκ του Λάκου και δε μία βλάβη ευρέθη εν αυτό, διότι είχε πίστην εις τον Θεόν αυτού. Τότε ο βασιλεύς προσέταξε και έφεραν τους ανθρώπους εκείνους οι τίνες διέβαλον τον Δανιήλ και έριψαν εις τον Λάκον των λεόντων αυτούς, τα τέκνα αυτών και τας γυναίκας αυτών, και πριν φθάσωση στο βάθος του Λάκου, οι λέοντες συνήρπασαν αυτούς και κατεσυνέτριψαν πάντα τα οστά αυτών. Τότε έγραψεν ο Δαρίος ο βασιλεύς προς πάντα στους λαούς, έθνη και γλώσσας τους κατοικούντας επί πάση της γης. Η ειρήνη ας πληθυνθεί σε εσάς. Διαταγή εξεδόθη παρεμού, εν όλο το κράτη της βασιλείας μου να τρέμωσιν οι άνθρωποι και να φοβόνται ενώπιον του Θεού του Δανιήλ. Διότι αυτός είναι Θεός ζών και διαμένων εις τον αιώνα, και η βασιλεία αυτού δεν θέλει φθαρή, και η εξουσία αυτού θέλει είστε μέχρι τέλους. Αυτός ο ελευθερωτής και ο σωτήρ και ποιόν σημεία και τεράστια εν το ουρανό και επί της γης, ώστις ελευθέρωσε τον Δανιήλ εκ της δυνάμεως των λεόντων. Και ευημέρισεν αυτός ο Δανιήλ εν τη βασιλεία του Δαρίου και εν τη βασιλεία Κύρου του Πέρσου. Αμήν. Ο Δανιήλ γέροντας πια, πάνω από 80 χρονών, ένας άνθρωπος που από την μικρή του ηλικία έπαιρνε καλές αποφάσεις στη ζωή του, και οι καλές αποφάσεις είναι υπακοή στο θέλημα του Θεού, από μικράν ηλικία απελάμβανε την εύνοια του Θεού, δηλαδή με λίγα λόγια ήταν αυτό το οποίο επιζητούμε όλοι εμείς οι άνθρωποι, η εύνοια του Θεού επάνω στον Δανιήλ. Από μικρό παιδί πήρε την πιο ωραία απόφαση που μπορεί να πάρει ένας νέος ώστε να εξασφαλιστεί η εύνοια του Θεού στη ζωή του. Αποφάσισε εν εαυτό να μην μολύνεται με τα εδέσματα του βασιλέως. Και απέρριψε αυτό το οποίο οι άνθρωποι θα αποκαλούσανε τύχη, η εύνοια Θεού ακόμη πολλές φορές, την καλοπέραση και την προσφορά των καλύτερων πάνω στη γη αυτή, και εξέλεξε όσπρια τα οποία οι άνθρωποι αποφεύγουν μέχρι και σήμερα σε σχέση με τα εκλεκτά φαγητά να εκλέγουν. Και ο Θεός από εκείνη τη στιγμή που γνωρίζει την καρδιά του, γνωρίζει την πίστη του και βλέπει ότι η πίστη του έχει έργα, άρα είναι ζωντανή, του εχάρισε χαρίσματα πολύ σοβαρά, όπλα και προσόντα για να μπορεί όχι μόνο να περπατάει στην παρουσία του Θεού αλλά και να διακρίνεται ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Του εχάρισε πνεύμα σοφίας και συνέσεως και ικανότητα να διερμηνεύει ενύπνια και ενίγματα. Πολλά συνέβησαν στη ζωή του, πολλές φορές ήρθε σε δύσκολη κατάσταση. Έζησε όλη του τη ζωή μέσα στην κυριαρχία των Βαβυλωνίων, από τον Αβγουδονόσορα μέχρι και τον Βαλτάσαρ, ο οποίος ασεβίσας εθανατώθη και τούτο ήταν παρακυρίου, και η βασιλεία των Χαλδαίων ήλθε στους Πέρσες και στους Μίδους. Ευθύς εξ αρχής βασιλιάς των Περσών και των Μίδων ήταν ο Δαρίος, και διέκρινε, και είναι πολύ σημαντικό αδερφοί αγαπητοί να έχει ο άνθρωπος καλή διάκριση, διέκρινε τα καλύτερα και τα παρά του Κυρίου. Διέκρινε λοιπόν ότι ανάμεσα σε όλους τους σοφούς που μπορούσε να διαλέξει στο βασίλειό του για να κυβερνούνε κάτω από τη δική του εντολή και επιστασία, διέκρινε έναν άνθρωπο στον οποίο το πνεύμα του Κυρίου ήταν επ' αυτό.
πνεύμα έξοχον ή το επ' αυτόν. Και επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να διακρίνουμε στη ζωή μας τα πνευματικά και τα ιδιαίτερα που ο Θεός φέρνει κοντά μας. Είτε αυτά είναι άνθρωποι, είτε περιστάσεις, είτε καταστάσεις, είτε εκκλησία, είτε λόγος Θεού, είτε λόγος ανθρώπου. Και έτσι λοιπόν εγκατέστησε 120 στρατράπες επάνω σε όλη την αυτοκρατορία του, 3 προέδρους και ανάμεσα σε αυτούς ο ισχυρότερος κατά διαταγή του βασιλιά Δαρίου ήταν ο Δανιήλ. Ο Δανιήλ λοιπόν και στα βαθιά του ακόμη γεράματα απελάμβανε την εύνοια του Θεού, που επαναλαμβάνω είναι το ζητούμενο στη ζωή μας και εξαρτάται από τα έργα της πίστεως, εφόσον έχει πίστη ο άνθρωπος, από τα έργα της πίστεως που εργάζεται. Η εύνοια του Θεού είναι δεδομένη στη ζωή του Δανιήλ και θέλουμε να είναι δεδομένη στη ζωή του καθενός μας, αλλά ταυτόχρονα δεδομένο είναι και το μίσος των εχθρών του Θεού, του διαβόλου και των παιδιών του, οι οποίοι μηχανεύονται πονηριές και πανουργίες για να παγιδεύσουν το δούλο του Θεού και την εύνοια του Θεού να σταματήσουν. Και πράγματι προσπάθησαν να βρούνε πρόφαση, αμάρτημα, σφάλμα στον Δανιήλ στη σχέση με την εργασία που του εμπιστεύθηκε ο Δαρίος και δεν τα κατάφεραν. Όμως η πανουργία δεν σταματάει, συνεχίζεται. Ο εχθρός όταν δεν βρίσκει διάδρομο, πόρτα ανοιχτή να εισέλθει, ως κλέπτης και ληστής ψάχνει αλαχού να εισέλθει στη ζωή των ανθρώπων. Και κατάλαβαν ότι η μόνη περίπτωση για να μπορέσουν να βρούνε σφάλμα και αμάρτημα και παράβαση στο λόγο του Δαρίου είναι να τον παγιδεύσουν στα πράγματα του Θεού. Και βρήκανε τη λύση. Τον παρακολούθησαν, παρατήρησαν και διεπίστωσαν ότι αυτός ο άνθρωπος μια ολόκληρη ζωή χωρίς διακοπή πάντοτε προσευχότανε 3 της ημέρας, πρωί, μεσημέρι, βράδυ και μάλιστα με μεγάλη παρησία, ανοίγοντας παράθυρα και πόρτες, στρεφόμενος προς την Ιερουσαλήμ, έκλαιγε, δόξαζε και υμνούσε το Θεό. Και είπαν, βρήκαμε τον τρόπο. Συσκέπτονται, πλησιάζουν τον Δαρίο και του κάνουν μια πρόταση πολύ κολακευτική για αυτόν, αλλά με μεγάλη πανουργία για τον Δανιήλ. Για ένα μήνα προκειμένου να σε τιμήσει όλος ο λαός της αυτοκρατορίας σου, Δαρίε, θα εκδώσουμε διάταγμα βασιλικό το οποίο δεν ακυρούται, καθώς είναι η νομοθεσία των νόμιμων στην αυτοκρατορία, στο βασίλειο των Περσών και των Μίδων, να απαγορεύεται κάθε άνθρωπος για 30 μέρες να δοξάζει και να προσφέρει ένον, αλλά και να κάνει αίτηση προς άνθρωπο εις προς το Θεό παρά μόνο σε σένα. Κολακεύτηκε ο Δαρίος, ο οποίος μπόρεσε να διακρίνει το Πνεύμα το Άγιο στο Δανιήλ, αλλά δεν μπόρεσε να διακρίνει την πανουργία στα παιδιά του διαβόλου. Εύκολα πλανάει ο διάβολος την οικουμένη όλη, πάρα πολύ εύκολα, και έτσι εξέδωσε διάταγμα, υπέγραψε διάταγμα και πια ο δρόμος είναι ανοιχτός. Πλησίασαν, είδαν τον Δανιήλ ότι δεν έπαψε ούτε στιγμή να συνεχίζει με παρησία και με πίστη να δοξάζει, να υμνεί και να κάνει αίτηση στον Θεό του 3 φορές την ημέρα με ανοιχτά τα παράθυρα, και χαρούμενοι έφτασαν στον Δαρίο και του περιέγραψαν το γεγονός και του φανέρωσαν και του αποκάλυψαν ότι παρόλο το διάταγμα των Περσών και των Μίδων, το οποίο εξεδόθη και υπεγράφει
από τον Δαρίο, τον Αυτοκράτορα, τον βασιλιά, ένας πιστός εκ των Ιουδαίων δεν υπετάχθη και συνεχίζει να προσεύχεται, να δοξάζει και να κάνει αίτηση, και αυτός είναι ο Δανίηλ, ο εκλεκτός του Θεού αλλά και του Δαρίου. Ο Δαρίος ελυπήθη σφόδρα, λέει η Γραφή, εφρόντιζε εγκαρδίως όλη την ημέρα για να ελευθερώσει τον Δανίηλ και ηγονίζεται μέχρι της δύσεως του ηλίου για να λυτρώσει αυτόν. Όμως μάταια. Τώρα υπάρχει βασιλιάς, υπάρχει νόμος, η παγίδα είναι τέλεια στημένη και δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει ελπίδα. Όμως ο Δανίηλ ξέρει και εμείς ξέρουμε ότι πάνω από βασιλείς, πάνω από νόμους, από διατάγματα, από πονηριές ανθρώπων και παγίδες ανθρώπων, υπάρχει ο παντοδύναμος Θεός. Και στον Θεό δεν είναι τίποτα αδύνατον. Βεβαίως, και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό να το συνειδητοποιήσουμε, ο Θεός σέβεται τα νόμιμα των ανθρώπων. Είναι ένομος. Είναι νομοθέτης και σέβεται τους νόμους. Δεν θα κάνει ενέργειες που να υπερβούνε τις διατάξεις τις ανθρώπινες και την εξουσία την ανθρώπινη. Ο Θεός εργάζεται πάνω από όλα αυτά. Θα τολμούσα να χρησιμοποιήσω τη λέξη υπερβατικά. Αυτός είναι ο Θεός. Σε αυτόν τον Θεό πιστεύει ο Δανίηλ και αυτόν τον Θεό έχει γνωρίσει ο Δανίηλ. Έχει γνωρίσει ο Δανίηλ ένα Θεό που υπερέχει όλων των δυνάμεων των επουράνιων, των επίγειων και των καταχθονίων, είναι κυρίαρχος και εφευρίσκει τρόπους να σώζει τον πιστό άνθρωπο. Εκεί που ο παντοδύναμος βασιλιάς Δαρίος υπήρξε απολύτως αδύναμος προς σωτηρία, εκεί ορθώνεται, ανδρώνεται, αποκαλύπτεται η πίστη του Δανίηλ σε έναν Θεό που είναι Κύριος όλων των δυνάμεων. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπητά μου αδέλφια, να εξεύρωμεν εις τίνα επιστεύσαμε. Δεν είναι Θεός που εργάζεται μόνο μέσα από γήινους και φυσικούς τρόπους, αλλά είναι Θεός που εργάζεται συνήθως πάνω από τους γήινους και φυσικούς τρόπους, γιατί είναι ο μόνος Κύριος, είναι ο βασιλεύς των βασιλέων και ο Κύριος των κυρίων. Και ο Δανίηλ το ξέρει και τον εμπιστεύεται. Και επειδή το ξέρει και τον εμπιστεύεται, γι' αυτό δεν διστάζει καθόλου. Δεν είναι αυτοθυσία, δεν πειράζει κι αν πεθάνω, που είναι και αυτό, γιατί έχει πάρει απόφαση θανάτου, ότι εγώ ό,τι και να συμβεί στη ζωή μου θα είμαι πιστός και θα παραμένω πιστός. Αλλά το χαρακτηριστικό του Δανίηλ από αρχής ήταν ότι ο Θεός δύναται τα πάντα. Όταν ήταν νέος κάποτε και είχε εκδοθεί διάταγμα να θανατωθούν όλοι όσοι δεν αποκαλύψουν το ενύπνιο στον Αυγοδονόσορα και την ερμηνεία αυτού, με την ίδια εμπιστοσύνη και με την ίδια τεχνική, και να το πω πιο σωστά, πρακτική και νοοτροπία, ο Δανίηλ είπε περίμενε λίγο και εγώ έχω Κύριο που μπορεί να κάνει τα αδύνατα, όχι μόνο δυνατά, απλά και εύκολα. Και πήγαν και προσευχήθηκαν, και τι πιο απλό, στον Θεό που έδωσε το ενύπνιο στον Αυγοδονόσορα να το φανερώσει και στον Δανίηλ. Με μεγάλη απλότητα συνεργάζεται
και ζει στην παρουσία του Θεού ο Δανιήλ, γνωρίζοντας ότι στο Θεό τα πάντα είναι δυνατά. Αλλά και γνωρίζει και κάτι άλλο, καθώς η καρδιά του δεν τον κατακρίνει και η συνείδησή του δεν τον κατακρίνει, ότι ο Θεός είναι έτοιμος σε αυτόν που υπάρχει αθωότης ενώπιον του Θεού και πτέσμα δεν πράττει ενώπιον των ανθρώπων, να γνωρίζει ότι ο Θεός θα είναι άμεσα ανταποκρινόμενος στις προσευχές του. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι το μήνυμα σήμερα, πιστεύω, από το Θεό. Ο Θεός στους Άγιους, αλλά ιδιαιτέρως στους πιστούς, είναι άμεσα ανταποκρινόμενος στις προσευχές τους κατά τον καλύτερο και εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου τρόπο. Το αποτέλεσμα είναι απλό. Τώρα πια είναι όλα εύκολα. Εκεί που δεν μπόρεσε ο Δαρίος και ο Δανιήλ βρέθηκε μέσα στο λάκκο των λεόντων, σφραγισμένος με λίθο ο λάκκος, για να μην υπάρξει παραβίαση ή πονηριά, γιατί οι πονηροί πονηρά σκέφτονται. Οι πονηροί πονηρά σκέφτονται. Τι πιο απλό, ο Κύριος να στείλει έναν άγγελό του από τους μυριάδες μυριάδων που έχει μέσα στο λάκκο, να καθίσει μία βραδιά μαζί με τον Δανιήλ και να φράξει τα στέμματα των λεόντων. Τόσο απλό. Τόσο απλό. Τόσο εύκολο. Δεν έκανε ιδιαίτερες σκέψεις και σχέδια ο Θεός και δεν κάνει τέτοια. Λέει, διατάζει, πήγαινε να κλείσει τα στόματα των λεόντων. Και ο άγγελος παρόν. Και όλη τη νύχτα παρέα ο Δανιήλ με τον άγγελο του Κυρίου και με τα λιονταράκια που είχαν γίνει προβατάκια. Δόξα να έχει ο Θεός. Την άλλη μέρα, όλη τη νύχτα βέβαια δεν πέρασε καλά ο Δαρίος και δεν είχε την πίστη του Δανιήλ. Είχε αγάπη όμως προς τον Δανιήλ και είναι άλλο ωραίο χαρακτηριστικό. Διενυκτέρευσε νηστικός, δεν εφέρθησαν μουσικά όργανα μπροστά του, δεν μπόρεσε να κοιμηθεί και πολλά πρωί, λέει η Γραφή, ξύπνησε, εξηγέρθη, όχι ξύπνησε γιατί δεν κοιμήθηκε, εξηγέρθη και πήγε με τα σπουδή στον λάκκο των Λεόντων και με φωνή κλαθμηρά από την ολιγοπιστία φώναξε «Δανιήλ, Δανιήλ, δίλε του Θεού του ζώντος». Έχει αποκάλυψη, έχει διάκριση. «Ο Θεός σου, τον οποίον λατρεύεις ακαταπαύστος, ειδυνήθη να σε ελευθερώσει εκ του στόματος των Λεόντων». Και άκουγε. Και ακούει τη φωνή, αλληλούια, του Δανιήλ. «Ζήθη βασιλιά εις τον αιώνα. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου, τον οποίον λατρεύω ακαταπαύστος». Πάρα πολύ εύκολα και απλά απέστειλε άγγελο δικό του, έφραξε το στόματα των Λεόντων και εδώ τώρα εγώ είμαι ελεύθερος και ευλογημένος. Και λέει κάτι που είναι σοβαρό. Λέει την παρησία του. Λέει την αιτία που αυτός νομίζει. Και τούτο συνέβη γιατί ευρέθη αθωότης σε μένα ενώπιον σου και πτέσμα εγώ δεν έπραξα και δεν έσφαλα εναντίον σου. Αλλά αλλιώς τα βλέπει ο άνθρωπος. Αυτή, λέει ο Δανιήλ, είναι η αιτία. Και είναι. Αλλά άλλη είναι η αιτία που βλέπει ο Θεός. Δεν ευρέθη διότι ευρέθη πίστης Θεού εις Αυτόν. Το αποτέλεσμα βλέπει ο Δανιήλ, ότι αθώος ενώπιον σου και χωρίς αμάρτημα ενώπιον του Θεού, αθώος και χωρίς αμάρτημα ενώπιον του βασιλιά. Ο Θεός όμως ξέρει τα βάθη. Βρέθηκες αθώος και χωρίς αμάρτημα γιατί πίστης υπάρχει στην καρδιά σου και η πίστη σου λογίζεται δικαιοσύνη ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό και συνέβησαν όλα αυτά. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος του Θεού που πραγματικά πιστεύει, εμπιστεύεται το Θεό,
Έχει το ωραίο αυτό χαρακτηριστικό να μπορεί να ομολογήσει εξεύρωης τι να επίστευσα. Φτάνει και φέρνει τον Θεό να εκδηλωθεί ενώπιον όλων των δυνάμεων ότι αυτός είναι ο Κύριος και είναι υπεράνω βασιλέων, υπεράνω νόμων, υπεράνω διαταγμάτων, υπεράνω πονηριών και πανουριών ανθρωπίνων, ο οποίος όμως ταυτόχρονα σέβεται και τα νόμιμα των ανθρώπων και ενεργεί μέσα στα νόμιμα τα δικά του, που τα νόμιμα τα δικά του στη σχέση του με, το Θεό, με τους ανθρώπους είναι ένα: πίστης με έργα, πίστης ζωντανή, πίστης ενεργής, πίστης που δικαιώνει τον άνθρωπο στα μάτια του Θεού. Αμήν.